Περάσουμε τώρα. Δεν πάει άλλο, λένε στον Αλφα κάτοικοι και επιχειρηματίες της περιοχής των Εξαρχείων. Τελευταίο κρούσμα, η επιδρομή κουκουλοφόρων σε σούπερ μάρκετ, από όπου έκλεψαν τρόφιμα αλλά και ακριβά ποτά. Άρπαξαν από ένα και εξαφανίστηκαν. Μπαίνουνε, κλέβουνε, φεύγουνε. Δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει να κάνει ό,τι θέλει. Είναι αναρχία αυτό. Οι εικόνες των αντιεξουσιαστών με τα καλυμμένα χαρακτηριστικά να εισβάλλουν σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Εξαρχείων και να αφαιρούν προϊόντα από τα ράφια προκαλούν έντονες αντιδράσεις σε κατοίκους και καταστηματάρχες. Το πιάτσικο, ας πούμε, και το να μπαίνει, ας πούμε, σε ένα μικρό μαγαζί που ο οποίος είναι βιοπαλαιστής, είναι άσχημο, πολύ άσχημο και τραγικό. Προσπαθούν να επιβάλλουν το δικό τους νόμο, καταγγέλουν κάτοικοι της περιοχής. Δεν είναι τρόπος λειτουργίας αυτός το να βοηθήσεις τους φτωχούς. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα να κάνεις παρά να μπουκάρεις μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ. Αυτά γίνονται σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής, τα οποία γνωρίζουμε τα καθεστώτα πώς λειτουργούν. Εκτός από τα τρόφιμα όμως, τα οποία παίρνουν από τα ράφια, δύο από τους νεαρούς πηγαίνουν και στην κάβα του σούπερ μάρκετ, βάζοντας στις τσάντες διάφορα ποτά. Οι κουκουλοφόροι με γεμάτες τσάντες εξαφανίζονται στα στενά των Εξαρχείων. Αλλά αυτή η ανομία δεν μπορεί ο νόμος να την πατάξει. Όταν λέει ο ένας «πάμε ρε», ο άλλος που ήταν εκεί μπροστά στο γιο μου του ρίχνει μία σπροξιά και φεύγουν και οι δύο σφαίρα. Ανασφάλεια και προβληματισμό έχουν δημιουργήσει όμως τα περιστατικά επιδρομών σε καταστήματα οπτικών. Πιστεύουμε ότι ήταν ήδη σταμπαρισμένα τι θα πάρουν. Γιατί δεν κάνανε έτσι, κάνανε έτσι και φύγανε. Οι ιδιοκτήτες τους είδαν, όπως λένε, νεαρούς με κουκούλες να εισβάλλουν. Όχι για να πάρουν τις εισπράξεις, αλλά γυαλιά ηλίου. Ο παπάς μου είπε ότι είμαστε εδώ πέρα για ένα μεροκάμα, ότι είμαστε το πρωί μέχρι το βράδυ. Του δώσανε μία μπουνιά, σηκώθηκαν, έφυγαν. Σε αυτό το βίντεο, ένας νεαρός προσπαθεί με ένα μάρμαρο να σπάσει την τζαμαρία και να πάρει γυαλιά ηλίου από τη βιτρίνα. Τα ρολά τελικά τον δυσκολεύουν και εκείνος απομακρύνεται. Κοιτάμε που έχει αστυνομία, γιατί ξέρουμε ότι συμβαίνει κάτι. Και κατεβαίνουμε, κλείνουμε τα ρολά μου ή μας χτυπήσουν κιόλας. Η περιοχή εδώ η δική μας είναι τελείως αφημένη στην τύχη της. Και δεύτερο κατάστημα οπτικών δέχτηκε παρόμοια επιδρομή από δύο νεαρούς. Αστυνομία, εσείς τη βλέπετε? Όσο τη βλέπετε εσείς, τη βλέπουμε κι εμείς. Οι συχνές ταραχές στην περιοχή αλλά και το κλίμα φόβου έχουν κρατήσει μακριά την πελατεία μας, λένε οι καταστηματάρχες, οι οποίοι με δυσκολία αντέχουν και κρατούν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους. Στον ανακριτή οδηγήθηκε σήμερα ο 63χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα μπρισμού στην Πάρνηθα.